πώς και βρίσκεστε εδώ στη Μυτιλίνη? Πρώτα απ' όλα τη λατρεύω. Το λατρεύω το νησί σας. Είναι το στολί του Αιγαίου η Μυτιλίνη. Και έχω έρθει πολλές φορές. Και ευχαριστώ που με καλούν τα βιβλιοπωλεία. Και τώρα ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Βάλια, την Μπαρμπαριώτη και τον Μπουκάρτ. Ένα βιβλιοπωλείο που αγαπάω πολύ και έχω έρθει συχνά. Έρχομαι συχνά εδώ με τα παιδάκια, παίζω, φτιάχνοντας παραμύθια. Βλέπω τους αγαπημένους μου φίλους, γιατί εμένα όλοι και οι άντρες και οι γυναίκες αναγνώσεις, γιατί με διαβάζουν και άντρες, είναι φίλοι της καρδιάς μου. Και μέσα από εκείνους γράφω και τα βιβλία ενηλίκων. Αυτή τη φορά ήρθα, μόλις έχει βγει από τις εκδόσεις ψυχογιός το καινούριο μυθιστόρημά μου, που ονομάζεται Αλμύρα, η ευτυχή αλλιώς. Γι' αυτό ήρθα, γιατί μέσα στην Αλμύρα το έγραψα σε περιόδους που είμαστε κλεισμένοι, δηλαδή πέρυσι, πρόπερσι, που είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και εγώ ταξίδευα στη Μυτιλίνη. Ταξιδεύει σε πολλά μέρη, αλλά ταξιδεύει στο αγαπημένο μου νησί σας, νησί μου, και η ηρωίδα σπουδάζει εδώ στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, πάει σε όλα τα χωριά σχεδόν και εγώ ήμουν σπίτι, ξέρεις, κλεισμένη, και ταξίδευα κοντά σας. Μιλάω για τη Μυτιλίνη γιατί τη λατρεύω, γιατί τη νιώθω, γιατί την αγαπάω πολύ. Και αυτό το βιβλίο ονομάζεται Αλμύρα. Όταν ξεκίνησα να το γράφω, πάντα έχω ένα στόχο. Εγώ έχω ξεκινήσει ως συγγραφέας από παιδικά βιβλία και τα παιδικά βιβλία με βοηθήσανε να γράφω και τα βιβλία ενηλίκων. Δηλαδή είμαι αληθινή, βουτάω στα συναισθήματά μου, κάνω συνέχεια ανατροπές όπως αρέσουν στα παιδιά. Έτσι γράφω εγώ γρήγορα, κινηματογραφικά. Και αυτή τη φορά ήθελα να γράψω για την ευτυχία και λέω: είναι δυνατόν να γράψω στόχος η ευτυχία? Τι είναι η ευτυχία? Μικρές, μικρούτσες και στιγμές. Και τότε σκέφτηκα: τι είναι η ευτυχία για μένα? Για μένα ευτυχία είναι η αλμύρα. Η αλμύρα, γιατί η ευτυχία μας πιστεύω ότι κρύβεται στα δάκρυα της χαράς μας. Όταν συγκινείσαι μέσα από όσα ζεις και δακρύζεις, δεν έχει το δάκρυ σου αλμύρα? Και από αυτό το lockdown και την κλεισούρα, τα τελευταία μου τρία βιβλία που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις ψυχογιός, το τυρκουάζ που τα αγαπήσαν πάρα πολύ, εμπνεύτηκα από ένα δαχτυλίδι της μαμάς μου. Τη μαμά μου την έχασα όταν ήμουν πολύ μικρούλα, 2 ετών. Και έτσι όταν γράφω για μια ηρωίδα που δεν έχει μάνα, εντάξει, είναι ο εαυτός μου. Την Ολίβια, το περσινό μου βιβλίο, αστυνομικός, και το φετινό, την Αλμύρα. Τρελαίνομαι να ταξιδεύω και πού δεν ταξιδεύω, αφού λέω πια θα ζαλιστούν οι αναγνώσεις μου, αλλά τους αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει πολύ που χρησιμοποιείτε τον πρώτο πληθυντικό. Αυτό σημαίνει ότι παίρνετε από το χέρι τον ήρωα και ταξιδεύετε μαζί. Δυσκολεύομαι να τους αποχωριστώ όταν τελειώνω. Αλλά κάποια στιγμή, ναι, κάποια στιγμή αναγκάζομαι να τους αποχωριστώ. Θα τους μοιραστείτε φορά... όμως με τόσο κόσμο, οπότε αυτό είναι η μαγεία. Παίρνω έναν ήρωα από το προηγούμενο βιβλίο, όπως πήρα έναν διευθυντή της αστυνομίας του Παγκρατίου. Τον έβαλα και σε αυτό το βιβλίο, έναν ήρωα που αγαπήσαμε πάρα πολύ, που το λένε Φίλιππο. Σας αρέσει να υπάρχει έτσι αυτή η σύνδεση, να συνδέεται δηλαδή το προηγούμενο βιβλίο με το επόμενο? Ένα τσακ, όσο στοιχείο. Πατάει γάτα. Λίγο, ίσως γιατί νιώθω ασφάλεια. Είσαστε πάντα τόσο ενθουσιώδης? Παθιασμένη είμαι. Δηλαδή, γράφω από πολύ μικρούλα. Γράφω από 4 χρονών, κλείνοντας τα μάτια μου και φτιάχνοντας μια μαμά για μένα. Και μετά με τα μολύβια μου. Και μετά κάθε βράδυ έφτιαχνε ιστορίες. Τα δίδυμα φεγγάρια γίνανε και σειρά. Ναι, και τα αστέρια στην άμμο. Και τα αστέρια στην άμμο, σωστά. Πώς προέκυψαν αυτές οι συνεργασίες? Εγώ καθόμουν στο γραφείο μου και έγραφα και αποκλείω. Θέλω ησυχία. Δεν μιλάω σε κανένα. Χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν ο διευθυντής προγράμματος του Αντένα Κύπρου. Με αγαπάνε πολύ και στην Κύπρο και λέει: το βιβλίο εδώ, η αληθινή ιστορία. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή πήγε. Τότε δεν υπήρχαν. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, 2014, 2015, 2016, γιατί κράτησε 2 χρόνια. Ναι, ναι, ναι. Το αγαπήσαν πολύ σε όλη την Ελλάδα. Τώρα, μετά την Αλμύρα, είπαμε λίγο πριν ξεκινήσουμε ότι ετοιμάζεται για ένα διπλανό μας νησί. Έχω ήδη βουτήξει. Για τη Λίμνο, έτσι. Τρελαίνομαι για τα νησιά. Είναι η ζωή μου τα νησιά. Όπως αγαπάω τη Μυτιλίνη, αγαπάω πάρα πολύ και τη Λίμνο. Και εγώ δεν την ήξερα τη Λίμνο, γιατί συνήθως το καλοκαίρι όλο δωδεκάνησα προς τα εκεί κυλάω. Γιατί έχουμε ένα σπίτι στην Κάλυμνο από τον Πεθερό μου, μικρούλη. Αλλά εκεί πάω και γράφω, συνεχίζω να γράφω. Και μια φορά με καλέσαν στη Λίμνο για εκδήλωση. Και το αεροπλάνο δεν έφευγε την άλλη μέρα όπως τώρα που σε λίγο θα φύγω. Έφευγε κάθε 2 μέρες. Οπότε το και πήρα ένα λίγο αυτοκίνητο και έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Αυτό το βιβλίο λοιπόν διαδραματίζεται στη Λίμνο. Το 80% είναι η Λίμνο. Δεν ξέρω τώρα που το γράψω για την έρημο. Για τα ελάφια που περπατούσα στην προκυμαία και τα είδα και ερχόντουσαν, έλεγα δεν μπορεί, ονειρεύομαι. Για τα λουλούδια, για το πράσινο, για τα εινοποιεία, για εκείνα τα σχήματα παράξενα δίπλα στις θάλασσες, δεν θυμάμαι πώς τα λένε.
Τα αρχαία δεν υπάρχει λίμνος. Δεν υπάρχει. Εντάξει, και η Μυτιλίνη δεν υπάρχει, αλλά και η λίμνος δεν υπάρχει.